Ο Ματάς όμως είναι καλή η παλιά του. Ωραία, περνάει τώρα μπροστά ο Αμπντουραχμάνη. Έχει χώρο, βγαίνει έγκαιρα ο Ματαλιωτάκης. Καλή σημείο, για να δούμε τι μπορεί να βγει από αυτό. Σφυρίζει ο κύριος Φουκάκης, ο Μπουτσάκης θα το εκτελέσει. Περνάει η μπάλα, ο Νίκος ο Βρετός κάτι σαν απόκρουση εκεί παρά. Αυτό το φάουλ, σφυρίζει ο κύριος Φουκάκης. Ο Βρετός τελικά θα περάσει την μπάλα. Εκπληκτικό γκολ από τον Νίκο το Βρετό, ο οποίος ανοίγει το σκορ ακριβώς με τη συμπλήρωση μισής ώρας. Μιλωνά πιέζεται από το Φραγκιαδάκι. Μπάλα προς τα πίσω. Βγαίνει η μπάσα στην περιοχή. Κωνσταντινίδη θα γυρίσει. Μεγάλη απόκρουση για το Ματαλιωτάκι. Στο επόμενο μαρκάρισμα, Φραγκιαδάκης θα προσποιηθεί. Θα δώσει για τον Βλαχοκίνος με τη μία σε ένα σου την μπάλα απευθείας έξω. Βλαχοκίνος θέλει να περάσει. Βγάζει μια σέντρα. Ο Χωματάς σε μια απόκρουση. Σφυρίζει ο κύριος Φουκάκης. Φεύγει ο Μπουτσάκης απευθείας. Ήταν καλό. Η μπάλα περνάει ελάχιστα έξω. Ο Μπουτσάκης θα εκτελέσει. Φαουλ πλασταριστό στην περιοχή, είναι επικίνδυνο. Φραγκιαδάκη σε μια γυριστή κεφαλιά έχει παρέμβει. Θα γυρίσει πίσω για το Φραγκιαδάκη. Τρίγωνο από τους παίκτες του ΠΟΑ. Γιάννης Μπουτζάκης θα μπει στην περιοχή. Μαρκάρισμα και υπάρχει φάουλ όπως λέει ο διαιτητής. Και περιμένει τον Ερέγκη που έχει κυτρινιστεί λίγο πριν για να του δώσει τη δεύτερη. Μέσα σε λίγα λεπτά λοιπόν με δύο μαρκαρίσματα ο Ερέγκη δέχεται. Έχει στωθεί το τείχος, σφυρίζει ο κύριος Φουκάκης, ο Μπουτσάκης απευθείας στο τείχος, διαμαρτύρονται για χέρι, η του ΠΟΑ. Υπομονή, Ρουμπάκης με τον Αντωνάκη, συγκλίνει προς τα μέσα, κάνει μια σέντρα, περνάει μπάλα, Φραγκιαδάκης, κεφαλιά, μπλοκάρει ο Χωματάς μετά. Τώρα η μπάλα μπροστά, ο Αμπντουραχμάνη έχει πάρα πολύ χώρο από την αριστερή πλευρά, θα μπει στην περιοχή, θα κόψει, ο Μιλωνά στη φάση, συνεχίζεται ένα πλασέ out από πολύ καλή θέση. Θα καλύψει και στη συνέχεια η μπάλα θα απομακρυνθεί κιόλας από το Μερτήρι. Ο Αμπντουραχμάνη μάχεται εκεί, θα κρατήσει την μπάλα, είναι ενασμένα τώρα με τον Πετράκη. Θα μπει στην περιοχή, θα σουτάρει, η μπάλα γκολ από τον Αμπντουραχμάνη, όπου έδωσε μια πολύ μεγάλη μάχη εκεί, μπήκε στην περιοχή, έκανε ένα εκπληκτικό σουτ, μπάλα στο δοκάρι και στα δίχτυα.